Ο κύριος Γιάννης Βάγκος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Γνωστός και μη εξαιρεταίος. Γνωστός ο κύριος Βάγκος, θυμάστε όλοι το πλάνο. Από την καρότσα του Τσίπρα τώρα στο Κουκουέ. Α, να ξεκινήσουμε. Μόνο το Κουκουέ λέει αλήθειες. Α, μόνο το Κουκουέ. Ναι, αλλά κάνατε μια διαδρομή για να το καταλήξετε. Μισό λεπτό. Θα ξεκινήσει ωραία συζήτηση. Πάρετε το λόγο, μην στεναχωριέστε. Γιατί λέει μόνο το Κουκουέ αλήθειες και να απαντήσετε μετά, κύριε Ξεραδάκη. Απλά πράγματα. Γιατί αυτά που έχει πει ο κύριος Τσίπρας καταρχήν τα 4-5 τα τελευταία χρόνια είναι ακριβώς το αντίθετο. Έχει πάρει την ατζέντα του κύριου Μητσοτάκη και την πάει πέρα δόθεα. Απατάει ακριβώς απάνω στις ράγες του κύριου Μητσοτάκη, δεν παίζει κανένα άλλο ρόλο. Και από εκεί και πέρα το μόνο που τον νοιάζει είναι η καρέκλα. Άρα, στο ΚΚΕ απλά πράγματα είναι. Λένε αλήθειες, λέμε αλήθειες, λένε πού πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πλούσιοι πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι. Απλά πράγματα. Οι αγρότες εμείς από το κακό στο χειρότερο. Mm-hmm. Απλά πράγματα είναι. Άρα δεν... Τσίπρας Μητσοτάκης είναι το ίδιο πράγμα, λέτε. Ναι, ακριβώς. Η πολιτική τους είναι ακριβώς η ίδια. Εμείς μιλάμε για τους ανθρώπους και για τα νούμερα. Εσείς τώρα την Ευρώπη θέλετε να διαλύσετε το κουκουέ, έτσι δεν είναι? Εσείς οι αγρότες παίρνετε τις μισές επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σωστή ερώτηση, κύριε Κούτρα. Πάρα μάλιστα, δεν το ξέρω ότι είναι σωστή ερώτηση, αλλά είναι και αυτό. Εάν ήταν τόσο καλά, γιατί τα τελευταία 20 χρόνια έχει φύγει το 40% των αγροτών? Δεν ξέρω. Γιατί κανένας πατέρας δεν θέλει το παιδί του να μείνει αγρότης? Ναι. Mm-hmm. Απλά πράγματα είναι, παιδιά. Εμείς γιατί θέλουμε... είναι σκληρή δουλειά καταρχάς και κανένας δεν είναι σκληρή. Και αν έχει λεφτά, ήταν σκληρή, θα πήγαινε να δούλευε για 200 ευρώ. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για ανθρώπους και δεν μιλάμε για νούμερα. Οι υπόλοιπες πολιτικές είναι ότι θα φέρουμε καλύτερα. Θα δείτε το βράδυ, θα βγει περίτρανα ο κύριος Τσίπρας, έφερε 4% πλεόνασμα, 5% πλεόνασμα. Μην μπλέξουμε, ρε παιδιά, τα νούμερα, ότι πάμε καλά στα νούμερα και ο κόσμος να πεινάει. Δίπλα μας γιγαντώνονται επιχειρήσεις και εμείς γινόμαστε υπάλληλοι και γκαρσόνια που λέγαμε παλιότερα. Βλέπετε, η Κίνα εξαπλώνεται τεράστια και εμείς πάμε υπάλληλους σε αυτούς. Εξαπλώνεται σε μια Ευρώπη 70.000 στρέμματα, κύριε Κούτρα, έχει εταιρείες, ναι, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Πάντως, και εμείς μέσω όρο έχουμε 37 στρέμματα. Κύριε Βάγκο, ο κομμουνισμός πουθενά δεν έχει πετύχει. Κοιτάξτε να δείτε. Μια αγορά ίση δεν είναι κακή. Να μην πάει ο πλούσιος πλουσιότερος και ο φτωχός φτωχότερος. Δεν γίνεται η Ελλάδα να υπάρχει μια Γερμανία και μια Αυστρία, μια κεντρική Ευρώπη και εμείς απέναντι να παίζουμε το δορυφόρο και το φτωχό συγγενή και να πάμε για επαιτία. Δηλαδή, μας έχει φτάσει αυτή τη στιγμή ο πιο τυχερός Έλληνας να είναι αυτός που θα μπει στο κοινωνικό τιμολόγιο. Ναι. Για να φέρουμε τα πλεονάσματα.